ωστόσο ένα θέμα που δημιούργησε μεγάλο καυγά και αναταραχή σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Είχαμε και αυτό. Όπου η κυρία Παγώνη ήρθε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Γιαννάκο και αυτά που ακούστηκαν δεν ήταν διόλου. Ναι. Να το πω. Κόσμια. Ούτε κόσμια θέλω να το πω. Ήταν ανεπίτρεπτα για τη θέση και των δύο. Για να δούμε ωστόσο τι υπόθηκε και πώς εξελίχθηκε η αντιμαχία ανάμεσα στους δύο επιστήμονες και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Ακούστε με να σας πω. Yeah. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Έχουμε 705 διασωληνωμένους ασθενείς και οι διαθέσιμες κλίνες μέσα είναι 647. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχουν δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός. Αυτό που είπα εγώ, δεν μίλησα εγώ για VIP κλινικές, για VIP μέσα. Αυτό που είπα και επαναλαμβάνω είναι το εξής. Γιατί σε όλη τη διάρκεια της μέρας από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ και το έχουμε δει και το Υπουργείο ανακοινώνει 98% πληρότητα όταν ξέρουμε ότι 110 και παραπάνω είναι εκτός ΜΕΘ. Η πληρότητα θα έπρεπε να είναι 100%. Και γιατί όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος βρίσκει πιο γρήγορα ΜΕΘ σε σχέση με άλλους ασθενείς που μπορεί να καταλήγουν και διασωληνωμένοι στο θάλαμος. Αυτά είπα εγώ. Δεν έδειξε καμιά μορφή, μάλιστα αυτά, στην ίδια εκπομπή τα προσυπέγραψε και μίλησε και για καβάντζα ΜΕΘ και τον επικαλούμε και πάρτε τον τηλέφωνο, τον κύριο Παπα-Νικολάου, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΜΓΕ. Ναι, και έδωσε και συγκεκριμένα στοιχεία. Καθίστε, κύριε Παγώνη. Καθίστε να ακούσουμε τι θα μας πει η κυρία Παγώνη, τώρα που είναι και μέσα στα πράγματα. Καταρχήν θέλω να πω το εξής για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δεν υπάρχουν VIP ασθενείς. Όταν έρχονται στο κρεβάτι, στα νοσοκομεία, οποιοδήποτε άρρωστος είναι το ίδιο. Δεύτερον, η διακίνηση των ασθενών μεταξύ των διασωληνωμένων ασθενών στα τμήματα και στις μονάδες ΜΕΘ γίνεται ως εξής. Και επιτρέψτε μου, γιατί και προχθές το Σάββατο έκανα ίδια διακίνηση ασθενών και με το ΕΚΑΒ και με τα νοσοκομεία. Λοιπόν, υπάρχει η λίστα την οποία δηλώνουμε και την έχει το ΕΚΕΠΗ, το ΕΚΑ, τι ασθενείς έχουμε εμείς διασωληνωμένους στα απλά τμήματα εκτός ΜΕΘ και οι γιατροί που είναι στις ΜΕΘ στα νοσοκομεία παίρνουν τις λίστες αυτές από το ΕΚΑ και το ΕΚΕΠΗ και σε άμεση επικοινωνία μαζί μας συνεννοούμαστε για τη μετακίνηση του ασθενούς. Η επικοινωνία γίνεται μεταξύ γιατρού, ΜΕΘ και γιατρού ο οποίος βρίσκεται σε απλό τμήμα διασωληνωμένος. Έχει δημιουργηθεί μια φοβερή σύγκριση και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας συνάδελφός μου, μα κανένα σε καμία μονάδα, που να έχει κενό κρεβάτι και να μην μεταφέρει άρρωστο. Ξέρετε εσείς κανέναν επώνυμο ο οποίος διασωληνώθηκε και παρέμεινε πολλές ημέρες σε κλινική και έχασε τη ζωή του ή βρήκε μετά από πολύ καιρό? Όχι. Είναι μόνο κοινή γνητή. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες. Εγώ αυτό που είπα είναι το εξής. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ είναι 98%. Αυτό είναι διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Διότι η ΜΕΘ, παρότι εμφανίζονται κενά κρεβάτια, υπάρχουν ασθενείς που πρέπει να καλυφθούν. Επαναλαμβάνω, ο γιατρός δεν έχει καμία ευθύνη. Ούτε ο γιατρός που διασωληνώνει και δίνει το περιστατικό για να πάει σε ΜΕΘ, δεν μπορεί να βρει ΜΕΘ από το σπίτι του, ούτε ο εντατικολόγος που όταν το αδειάζει το κρεβάτι, το δίνει στο σύστημα. Το πρόβλημα είναι γιατί το Υπουργείο, ενώ έχει 120 διασωληνωμένους εκτός, δίδει πληρότητα στις ΜΕΘ 98%. Ξέρετε εσείς κανέναν επώνυμο ο οποίος διασωληνώθηκε και παρέμεινε πολλές ημέρες σε κλινική και έχασε τη ζωή του ή βρήκε ΜΕΘ μετά από πολύ καιρό? Όχι. Είναι μόνο κοινή γνητή. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες. Εγώ αυτό που είπα είναι το εξής. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ είναι 98%. Αυτό είναι διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Διότι η ΜΕΘ, παρότι εμφανίζονται κενά κρεβάτια, υπάρχουν ασθενείς που πρέπει να καλυφθούν. Επαναλαμβάνω, ο γιατρός δεν έχει καμία ευθύνη. Ούτε ο γιατρός που διασωληνώνει και δίνει το περιστατικό για να πάει σε ΜΕΘ, δεν μπορεί να βρει μέσα από το σπίτι του, ούτε ο εντατικολόγος που όταν το αδειάζει το κρεβάτι, το δίνει στο σύστημα. Το πρόβλημα είναι γιατί το Υπουργείο, ενώ έχει 120 διασωληνωμένους εκτός, δίνει πληρότητα στις ΜΕΘ 98%. Κυρία Παγώνη, υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηλημένες, είτε γιατί περιμένουν κάποιους ανθρώπους, είτε γιατί είναι υποστελεχωμένες και δεν υπάρχει το προσωπικό να τις λειτουργήσει. Κοιτάξτε, η διαχείριση στη μεταφορά του ασθενούς γίνεται από το γιατρό της μονάδας και το γιατρό του τμήματος. Κανένας γιατρός, σας το υπογράφω, δεν πρόκειται να αφήσει ασθενή απ' έξω, αν έχει καινή κλίνη. Απλώς η διαδικασία η ενδιάμεση είναι χρονοβόρα. Δεν μπορώ σε μία ώρα να μετακινήσω ασθενή από τμήμα σε ΜΕΘ. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Ο διασωληνωμένος ασθενής δεν είναι ο απλός ασθενής που το βάζει σε μία μονάδα και σε ένα αυτοκίνητο το ΕΚΑΒ και το μετακινείς. Είναι ειδικές συνθήκες, μετακινείται με γιατρούς, είναι διαδικασίες. Επιτέλους, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε και να σταματήσει αυτή η ιστορία και να καταγγέλλονται πράγματα που κάποιοι άνθρωποι 2 χρόνια έχουν δώσει μάχες γι' αυτό. Κύριε Γιαννάκο, εσείς είπατε ότι υπάρχουν κενά κρεβάτια και δεν καλύπτονται. Αυτό σημαίνει ευθύνη των γιατρών, το καταλαβαίνετε τι είπατε. Ο κύριος Παπανικολάου είπε ότι υπάρχουν κρεβάτια. Δεν είπε αυτό ο κύριος Παπανικολάου, δεν είπε ότι υπάρχουν κενά κρεβάτια και δεν βάζουμε γιατροί. Υπάρχουν κρεβάτια καβάντζα, 1. 2. Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να εμφανίζει κρεβάτια κενά όταν ουσιαστικά δεν είναι. Αυτό είπα. Ναι, πάντως δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά κατηγορείτε ευθέως τους συναδέλφους, τους γιατρούς. Όχι βέβαια. Αυτό όχι, κάνετε βέβαια. Τώρα, αν δεν το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε Γεράκη μου, θεωρείτε ότι ένας γιατρός, θα έχει έναν ασθενή στο ράτσο, στο διάδρομο και θα ξέρει ότι πίσω από μία πόρτα είναι 3 κενές ΜΕΘ και δεν θα κάνει χαμό να τον βάλει τον άνθρωπο μέσα. Αυτό δεν θεωρείτε. Δεν ευθύνεται ο γιατρός σε τίποτα. Ο γιατρός διασωληνώνει και δίνει το περιστατικό στο ΕΚΑΒ και τι. Ο γιατρός, κύριε Γεννάκο, δεν καταλάβατε ακόμα τη διαδικασία. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τη διαδικασία. Τα κενά κρεβάτια τα δίνει το Υπουργείο, σας λέω. Εμείς συνεννοούμαστε με τους γιατρούς της μονάδας. Ένα λεπτό, γιατί είπατε κάτι να απαντήσει, κύριε Παγώνη. Ελάτε, κύριε Παγώνη. Τους διασωληνωμένους θέλει όλους να τους στείλει σε ΜΕΘ. Λοιπόν, επειδή όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε γιατροί, διευκρινίζω τα εξής. Υπάρχουν κριτήρια διασωλήνωσης, τα οποία γνωρίζουν οι πάντες και τα έχουμε στη διάθεση οποιοδήποτε και υπάρχουν κριτήρια όσον αφορά τους ασθενείς των ΜΕΘ. Θέλω να σας πω το εξής. Εμείς δεν αφήνουμε ποτέ ασθενή που να μην διασωληνώσουμε εάν χρειάζεται βάσει των κριτηρίων και τον βάζουμε μετά στις απλές κλίνες και τον παρακολουθούμε και οι γιατροί της ΜΕΘ και οι γιατροί του τμήματος. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Μάλιστα, αυτά ακούστηκαν στον αέρα της κρατικής τηλεόρασης. Ωστόσο, όσοι παρακολούθησαν τον καυγά, το μόνο που κατάλαβαν από όλη την ιστορία ήταν μόνο η αντιπαράθεση των δύο, του κυρίου Γιαννάκου και της κυρίας Παγώνη. Γιατί συμπέρασμα κανείς δεν έβγαλε, γιατί είναι υπαρκτές οι λίστες στη ΜΕΘ. Η κυρία Παγώνη θεωρεί ότι δεν γίνονται εξαιρέσεις. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννάκος εύλογα αναρωτιέται γιατί κανείς επώνυμος, μάλλον αναγνωρίσιμος για να είμαι σωστή, κάποιος κανείς αναγνωρίσιμος δεν έχει μείνει στο να περιμένει. Αυτό και αν θέλετε αλήθεια. Έχουμε και το άμεσο παράδειγμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας. Και κανείς ουσιαστικά δεν μας δίνει απάντηση.